Θεώσει μου δόξα σοι, βασιλέ φοράει την παράκτη του πνεύμα της ελευθείας, ο πανταχό παρόν και τα πάντα πληρώνει τη αυλό του μεγαθών και ζωή χορηγό. Ελθέει και σκύρουσε η νεμή και καθάρισε η μα από χάρη και λίδου και σώσουν αγαθέτα ψυχά σημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και Γενή και Αιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάθη της αμαρτίας ημών. Δέσποτος και χώρος αυτής ανομίας ημών. Άγια επίση ψυχή, αιθητός ασθενείας ημών. Ένα και είναι το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και Γενή και Αιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των όρτιμων των υπομίσεων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα φιλήματα ημών, ως και μη σοφή μην σου θελέτες ημών, και μη η συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του Πονηρού. Σου έστελε βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μην και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Δεύτερη προσκύνηση και προσφέρσον του Βασιλείου μου Θεό. Δεύτερη προσκύνηση και προσφέρσον του Χριστό του Βασιλείου μου Θεό. Δεύτερη προσκύνηση και προσφέρσον με αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά τον Αέγα Ελεός και κατά το πλήθος των κρυμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου σίδια παντός. Συ μόνο γινόταν και το πόνιρο μου ενώπιον σου επίγησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγες σου και νικήσει τους κρίνες θέσε. Η δούγαρα ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκεί σε μη μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια την γάμισε ως τα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάν με. Κραντής με ίσο από και καθαριστήσω με κλινείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίες και έφρασή μου, αγαλιάζω με δεωστέα της ταπεινωμένα. Απόστρεψε με πρόσωπον σου των αμαρτιών μου και πάσα σας ονομίζω με εξάλληψω. Καρδίαν καθάριν χτίσουν εν ομοίου Θεός και πνεύστε σε γέννησο αντί σε εγκάτσι μου. Μία πρόληψη λίγο του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Αγίου μία εντενέλησε επ' εμού. Απόδεσε με την αγαλίες και σου κυρίου σου και πνεύμα τη γεγονικό στήριξόν με. Διδάξω τον νόμο σας οδού σου και σε βύση επισέβη στρέψουσι. Χρήσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, να αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ως θυσία να το κάνω όλο καυτόματα που προσδοκίσεις. Θυσία του Θεού που ναι μας τετριμένου, κραδίνια συντετριμένου και την ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και ψουδινός. Αγάθαν Κύριε την δικία σου της αιώνου και το παιδί του την τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε δοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σαν να φέρω και όλο καυτόματα. Τότε ενίσχυση είναι επί το θυσιαστήριο ο σωμός. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοήθησέ μου σπέσω. Εσχυνθεί τους αν και τραπεί τους αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφεί τους αν διστάω πίσω και κατεσχυνθεί τους αν διβολώ με νήμη κακά. Αποστραφεί τους αν παραστικά εσχυνόμενοι, λέγοντες μη έφυγε έφυγε. Αγαλιάς τους αν και φραθεί τους αν υπησύ, πάθηση ζητούνται σε ο Θεός και λεγέντος αν διαπαντός. Μεγαλυθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίσεις μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχίες μου, ενώ της κλειδέησή μου τη ελευθερία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου, Τιούδ και ο Θεός του οποίου σου παζών. Ό,τι κατεντρίξει ο Θεός στην ψυχή μου, ταπείνωση της γη της ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και κηδείεσαι με πεμένο το πνεύμα μου, εν εμείε τα ράφη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εμποιήμασε το χειρό σου εν ελέτων. Διεβέτασε από σε τα σχήμα με ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύ εισάξου με Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσου με τις καταφέρνους συνείς λάβου. Ακουστών ποιήσω μη το πορεί το ηλαιό σου ότι πει «Σύ ήλπισα». Γνώρισε μου Κύριο Δόν εν υπορεύσω με και προσεείδα την ψυχή μου. Εξελώ με εκ των εθρών Κύριε προσεκατεύχημον, δίδαξό με του πει το θεγμά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο λαθό οδηγείς με εκεί ευθεία, έν και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψη την ψυχή μου και το ηλαίσιο εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και από
συνδία τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτε Παντοκράτο, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο μνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη θέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος, Άγιος ή ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εις πέρα ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθη ημίνε γενεά και γενεά. Εγώ είμαι Κύριε ελέησόν με, ίεσε την ψυχή μου ότι είμαι τόνση. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι πάρσι επηγή ζωή σου το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράλληλο το έλεος της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη νυχτή ταύτη να μαρτύρει τους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε του ελαιώς επί μας καθά περιπλήσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδρισώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισώ με τη δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιώς εις τον αιώνα τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ορούν και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, τον Μονογενή, τον Ευπατρός και νηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιητέντο μου όσο του Πατρίτιου τα πάντα ηγέντο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την Μητέρα σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα την πυρημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάρτα την τρίτη μέρα κατά τα σκαφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθιζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι λεχόν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ου καίστε τέλους. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, τον Εκπατρός εκπορευόμενον, τον Σύμπαθρη και Υιός υπροσκυνόμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφηση των αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίσισε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παραμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα του Χειρουβήμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Yeah.
Yeah.
Amen.
Ori para
Χαίρεστε ρόλ της πίστεως έρισμα,
προσλήγνω κρατούντες αυτό, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσατε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβούντες. Αλληλούια. Καρδέων εχεσί της Παρθένου, το πλάσα τα χείρι τους ανθρώπους, και δεσπότηνον δες αυτόν, η και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρες θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Αφέντες τον Ηρώδη ως λυρός.
Oh.
ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτος ημών της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε, θα σας ενίες ημών εν και τροματώσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο έγκης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευδέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφελέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού. Σου έστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι και άι, και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως ο Πανχάς της Φύσεως, του Φυτουργό της Φύσεως, η Οικουμένη Προσπαίνηση Κύριε, τους Θεοφόρους Μάρτυρας, τες αυτόν η και εσύ σε μυρίνη βαθία τον, την Εκκλησία σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλε. Κύριε ελέησον. Μεν πατήτερο και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέστατος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία μία της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητα συντέρξης, και ήθελον τη ζωή ημών προς τα φεντορά σου, τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία σκάθαρον, κηρύσσε ημάς από πάσης λήξεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, για να την παρεμβολή αυτού φερόμενη και οδηγούμενη καταντήσαμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσώτης δόξης, ότι ευλογητό εσύ Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρή και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξουτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεχνούσαν την όρθοντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ. Ο Θεός εκτιμήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφ' ημάς και ελέησε ημάς. Κύριε και δέσποτε της ζωής μου πνεύμα αργίας, πυριακίας, φυλακίας και ευλογίας μη μη δώσω. Πνεύμα δε σοφροσύνης και ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισε με το σουδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλέ, δώρισέ μου τα εράντα μάτα έρωτα και μην κατεκρίνει τον αδελφό μου ότι ευλογητός είναι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον. Εσώσον ημάς, Παναγία Παρθένε, άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε άκραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, η παραδόξα σου κύση ενώσασα και την αποστήσα φύση του γένους ημών, της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, ή έτοιμη αντίληψης των εις επροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη φδέληξε με τον αμαρτωλόν, τον εναγήν
Και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν.
ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτε του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου. Σκέπη του κόσμου, πλατητέρα ανεφέρεις. Μαζί με τον υμνογράφο της Εκκλησίας μας, αγαπητή μου, ψάλαμε προς την υπεραγία Θεοτόκο την δεύτερη στάση των χαιρετισμών. Είναι κάτι που πολύ ευχαριστεί την Παναγία, αλλά και όλοι μας αισθανόμαστε κατάνοιξη και γαλλία σε αυτές τις ακολουθίες. Γι' αυτό και στους χαιρετισμούς να είναι πάντοτε γεμάτοι. Αν όλοι χαιρόμαστε, ένας είναι που στενοχωριέται, που λυπάται και καίγεται. Τον πιάνει τρέλα, υποφέρει, δεν αντέχει να ακούει τα λόγια αυτά. Και αυτός είναι ο έξω από εδώ ο διάβολος. Την μισεί όσο τίποτε άλλο στον κόσμο, γιατί η Παναγία του χάλασε τα σχέδια. Έφερε τον Χριστό στον κόσμο που συνέδρεψε τη δύναμή του. Έγινε η γέφυρα της σωτηρίας μας. Αλλά μαζί με αυτόν και οι αιρετικοί, χιλιαστές, προτεστάντες και άλλοι, δεν θέλουν να ακούσουν για την Παναγία. Είναι το κόκκινο πανί και για αυτούς. Να βλέπετε τι μούτρα κάνουν και ο διάβολος και οι αιρετικοί πώς τους ορουφλίζονται όταν εμείς μαζευόμαστε και υμνούμε την Παναγία. Και μόνο αυτό φτάνει για να αποδείξει περίτρανα ότι η αίρεσης είναι κάτι δαιμονικό και ότι οι αιρετικοί είναι δαιμονισμένοι. Κάποτε ζούσε ένας αγιογράφος πολύ ευλαβής. Ζωγράφησε τους Αγίους με νηστεία και προσευχή. Μα όταν καθόταν αγιογραφήσει την Παναγία, έβαζε όλο το μεράκι του, όλη τη δεξιοτιοχνία του. Ώρες στεκόταν και με δεκρυσμένα μάτια καμάρωνε την Παναγία και την ευχαριστούσε που του έδωνε τη δύναμη να την αγιογραφεί. Αυτό όμως εξαγρίωνε τον διάβολο. Θα τον τακτοποιήσω μονογούσε. Θα τον κάνω να μην μπορεί να αγιογραφεί. Πράγματι, παρέλυσε το χέρι του και δεν μπορούσε πλέον να πιάσει το πινέλι. Αλλά απατήθηκε ο διάβολος. Αυτός που αγαπά την Παναγία βρίσκει τρόπους να την ευχαριστεί. Δεν μπορούσε να ζωγραφίσει με τα χέρια, ζωγράφισε με το πινέλι στο στόμα. Ξεκίνησε λοιπόν να αγιογραφίσει την πλατητέρα ψηλά στον θόλο του ιερού. Έσκασε ο διάβολος, αγρίεψε. Θα σου δείξω εγώ αν μπορέσεις να την τελειώσεις. Όπως κάποτε πέταξε από τη σκαλωσιά τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη και τον τραβάτισε θαυμάσιμα, έτσι και τώρα, την ώρα που ο γεωγράφος με το πινέλο στο στόμα ζωγράφησε, ήρθε ο διάβολος και ξεκάρφωσε τη σκαλωσιά για να τον ρίξει κάτω. «Βοήθαμε, κυρά Παναγιά», φώναξε ο γεωγράφος τρομαγμένος. Αν πέσω κάτω θα σκοτωθώ. Την ίδια στιγμή πρόφτασε η Παναγία. Έβγαλε το χέρι της από την αγιογραφία και τον άρπαξε. Από τις φωνές έτρεξαν κάποιοι περαστικοί και τον κατέβασαν με ανεμόσκα. Η Παναγία πρόφτασε, έκανε το θαύμα της. Αυτό το θαύμα θα μπορούσε να γίνει στον καθένα μας όταν αντιμετωπίζουμε κινδύνους. Αρκεί εμείς να πιστεύουμε και να καταφεύγουμε στην κραδιά σκέπη της Θεοτόκου. Οι εικόνες θαυματουργούν όταν αυτοί που τις ζωγραφίζουν είναι ευλαβείς και καθαροί. Οι εικόνες θαυματουργούν όταν εμείς πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε. Η Παναγία μας σκεπάζει και μας προστατεύει με τη χάρη της. Αν διαβάσουμε την Αγία Γραφή στο βιβλίο της Εξόδου, θα δούμε καταπληκτικά πράγματα. Ο Θεός οδηγούσε τους Ισραηλίτες μέσα στην έρημο. Τους έδειχνε τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουν. Την ημέρα προπορευόταν μια νεφέλη, κάτι σαν σύννεφο, που τους οδηγούσε αλλά και έριχνε σκιά πάνω τους για να τους δροσίζει, να τους προφυλάσει από τον καύσωνα της ερήμου. Το βράδυ γινόταν πύρινος θύλος που τους εφόντιζε και τους ζέστανε.
Το βράδυ στην έρημο πέφτει χαμηλά η θερμοκρασία. Όταν οι Αιγύπτιοι με τα άρματα έτρεξαν τους πίσω τους για να τους φέρουν πάλι πίσω στη σκλαβιά, η Νεφέλη πήγε και στάθηκε πίσω από τους Ισραηλίτες. Κάλυψε τα νότα τους γιατί πίσω τους ήταν ο εχθρός. Έγινε ο Θεός οπισθοφυλακή. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Ο Θεός φροντίζει και προστατεύει τους δικούς του ανθρώπους. Αυτή η Νεφέλη εικονίζει την Παναγία κατά τους Άγιους Πατέρες. Γι' αυτό και ψάχνουν στους χαιρετισμούς «Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγό του σε σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα Νεφέλης». Κάτι ανάλογο έγινε με την Κωνσταντινούπολη, όταν την έκτισε ο Μέγας Κωνσταντίνος την αφιέρωσε στην Παναγία. Έτσι στο τροπάριο του υπερμάχου ψάχνουμε «Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκια». Το 1453 ο Μωάμεθ με τις ορδές του πολιόρκησε τη βασιλεύουσα. Έκανε πολλές απόπειρες να την καταλάβει, μα πάντοτε αποτύχανε. Ένα σύννεφο ήρθε και κάθισε πάνω από την πόλη, την σκέπαζε ολόκληρη. Ήταν πάλι η σκέπη της Παναγίας. Ο Μωάμεθ κουράστηκε, πίστεψε ότι δεν μπορεί να την κυριεύσει και σκέφτηκε να λύσει την πολιορκία και να φύγει. Όμως την τελευταία νύχτα κάποιος του είπε, «Μη φεύγεις». Η Νεφέλη που σκέπαζε την πόλη σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός τους εγκατέλειψε. Αύριο η πόλη θα είναι στα χέρια σου όπως και έγινε. Αγαπητοί μου, η Παναγία είναι η σκέπη όλου του κόσμου και των ευσεβών και των αμαρτωλών ανθρώπων. Μην λησμονούμε να επικαλούμεθε τη βοήθεια και αντίληψή της. Θα είμαστε πάντοτε κερδισμένοι. Ένα τελευταίο παράδειγμα. Σε ένα μοναστήρι ζούσε ένας μοναχός που ήταν αμελής και ράθυμος. Δεν πήγαινε στις ακολουθίες, στις αριθμίες, ούτε στον κανόνα που έκανε, ούτε υπερπορεί. Όμως παρόλα αυτά αγαπούσε την Παναγία και κάθε φορά που περνούσε μπροστά από την εικόνα της την κοίταζε στα μάτια και της έλεγε με σεβασμό «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». Στο τέλος της ζωής του είδε ένα όρμα για να διορθωθεί. Παρουσιάστηκε ένας άγγελος που του είπε «Έλα να δεις τις αμαρτίες σου στη ζυγαριά του Θεού». Ο ζυγός έγινε προς το μέρος των αμαρτιών του. Τότε η Παναγία που ήταν ευχαριστημένη από την αγάπη του μοναχού πήγε και γονάτισε μπροστά στον Χριστό. «Η μητέρα σου ζητάει μια χάρη», είπε. «Από το αίμα που σου έδωσα θέλω να μου δώσεις μια σταγόνα. Το αίμα που έχεις επάνω στο σταυρό δεν ήταν λίτρο, αντιπολών. Μια σταγόνα σου ζητώ». Ο Χριστός δεν μπόρεσε να της το αρνηθεί. Πάνω στη ζυγαριά οι δαίμονες είχαν το βιβλίο με τις αμαρτίες του μοναχού που βάρανε πολύ. Η Παναγία έριξε τη σταγόνα του Τιμίου Αίματος πάνω στο βιβλίο και αμέσως έγινε το θαύμα. Οι αμαρτίες έσβησαν και ο μοναχός φώναξε με όλη τη δύναμή του «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». Αγαπητοί μου, μη αμελούμε και μην ξεχνούμε πολύ συχνά πάντοτε κάθε φορά και στιγμή να επικαλούμεθα την Παναγία. Να διαβάζουμε αν είναι δυνατόν κάθε μέρα τους χαιρετισμούς της. Ποτέ μην πάψουμε να την υμνούμε και να την αγαπούμε. Θα μας σκεπάσει με τη χάρη της, θα μας λυτρώσει με τη δύναμή της, θα μας απαλλάξει από τα βάσανα της παρούσης ζωής, αλλά και της άλλης. Πάντοτε να την επικαλούμεθα με πίστη και λαχτάρα. Μήτε του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον ημών, δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα και ευλόγησον. Ο Εναγίης Θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της παιδείας της Παναγράτου της φίλης του Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας την ονομαζομένη Πορμποϊπίκων, των Αγίων Δόξων και Πανευθύνων Αποστόλων, του Αγίης Πατρός Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, του Αγίου και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Εδόξων Μαρτίνων, Χρυσάφου και Δαρίας και του Αγίου Εδόξων Ιωμάρκνος Δημητρίου Τόρναρα, όν την Ιερά Μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων,
ελεήσε και σώσει εμάς ο καθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Κύριε ελεήσω. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελεήσω. Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελεήσω. Υπέρ του πατρός και ευχεξκόπου ημών Τιμοθέου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Κύριε ελέησο. Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών. Κύριε ελέησο. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Κύριε ελέησο. Υπέρ των εντελαμένων ημών της αναξής έφεστε υπέρ αυτών. Κύριε ελέησο. Υπέρ αναρίσους των εκβαλώτων. Κύριε ελέησο. Υπέρ των ενθαράσι καλούς πλεόντων. Κύριε ελέησο. Υπέρ των ασθενείας κατακειμένων. Κύριε ελέησο. Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Κύριε ελέησο. Υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε ως κειμένων και απαταχού ορθοδόξων. Αιωνία η μνημή αυτών. Είπομεν και υπέρ αυτών. Το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευθόν τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών,